Ντουμπάι της Μεσογείου χαρακτηρίζουν πολύ τη Λεμεσό, καθώς οι ουρανοξύστες και τα επιβλητικά κτίρια διαγράφονται στον ουρανό της νοτιότερης πόλης της Ευρώπης. Για πολλά χρόνια χαρακτηριζόταν επίσης Λιμασόλ Γκραντ, λόγω της ισχυρής παρουσίας κατοίκων και επιχειρήσεων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Σήμερα, σχεδόν 8 μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο δήμαρχος της Λεμεσού, μιλώντας στο Euronews, διαβεβαιώνει ότι η πόλη συνεχίζει ανωδικά και προσελκύει επενδύσεις από όλο τον κόσμο. Δήμαρχε, η Λεμεσός είναι μια πόλη που γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, εν πολλής χάρη στα ρωσικά κεφάλαια από ό,τι μαθαίνουμε. Θέλω να μας πείτε, μετά την επιβολή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, πώς έχει επηρεαστεί η ζωή και η ανάπτυξη της πόλης. Η Λεμεσός έχει να επιδείξει μια τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, εν πολλής εξαιτίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της στήριξης από την κεντρική κυβέρνηση πρωτοβουλειών που αφορούν τις υποδομές του κράτους και την δημιουργία ενός πλαισίου πολύ ελκυστικού για ξένες επενδύσεις. Ενός πλαισίου που έχει να κάνει με την παροχή πολύ αξιόλογων νομικών υπηρεσιών, πολύ αξιόλογων λογιστικών υπηρεσιών. Μια πόλη η οποία, ιδιαίτερα η Λεμεσός, προσφέρει μια ποιότητα ζωής, έχει καλές υποδομές. Άρα όλα αυτά δημιούργησαν όλες τις προϋποθέσεις για να προσελκυθούν κεφάλαια από το εξωτερικό. Η Λεμεσός είναι ένα κέντρο ναυτιλίας, είναι το μεγαλύτερο πλοίο διαχειριστικό κέντρο στην Ευρώπη. Έχει αρχίσει να αναδεικνύεται και ως ένα σημαντικό κέντρο τεχνολογίας, ένα IT hub. Άρα όλα αυτά συνέβαλαν στο να προσελκυθούν ξένα κεφάλαια από πάρα πολλές κατευθύνσεις. Όχι μόνο από τη Ρωσία, όπως επικρατεί, θα έλεγα, ένας κάπως μύθος προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ωστόσο η εντύπωση ότι η κοινότητα, η ρωσική κοινότητα της Λεμεσού ήταν μια αναπτυσσόμενη, πολύ ζωντανή και πολύ δραστήρια κοινότητα. Εξού και η πόλη απέκτησε και το προσωνύμιο Λιμασόλ Γκραντ. Έχει επηρεαστεί καθόλου η ζωή αυτής της κοινότητας μετά τον πόλεμο, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία? Όντως έχουμε μια μεγάλη ρωσική κοινότητα, η οποία για αρκετά χρόνια ζουν, ενεργοποιούνται οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά στην πόλη μας. Όπως και πολλές άλλες κοινότητες. Η Λεμεσός έχει περίπου το 20% του πληθυσμού της είναι μη Κύπροι υπήκοοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πόλη. Έχει δημιουργήσει ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης. Είναι γεγονός ότι η συμβολή των Ρώσων, των Ρωσόφωνων, των εταιριών ήταν αρκετά σημαντική. Όμως δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό καθοριστική για την πόλη που η οποιαδήποτε απώλεια εξαιτίας του πολέμου να δημιουργήσει προβλήματα στην πόλη. Η κοινότητα παραμένει ως έχει, ως είχε. Εμπολείς παραμένουν οι ρωσόφωνοι κάτοικοι στην Κύπρο, είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Λευκορώσοι, είτε είναι Ουκρανοί. Έχουν φύγει κάποιες εταιρείες εξαιτίας των μέτρων που έχουν πάρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αυτό έχει όμως επηρεάσει την οικονομική ζωή της πόλης? Δεν έχει επηρεάσει την οικονομική ζωή της πόλης σε βαθμό που αξιοσημείωτο, γιατί έχουν αναπληρώσει αυτή την φυγή κάποιες άλλες εταιρείες που έχουν έρθει από την Ουκρανία και αλλού, ιδιαίτερα σε τομείς όπως είναι η τεχνολογία, που το ισοζύγιο το έχουν κρατήσει ενδεχομένως να είναι και ίσως περισσότερη η εισρωή από ότι η εκροή αυτών των ξένων εταιριών από την πόλη. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις πλέον αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ενεργειακής κρίσης και του κόστους ζωής. Ποια μέτρα λαμβάνετε εσείς για να απαλύνετε όσο γίνεται τις επιπτώσεις για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις? Είναι γεγονός ότι η ενεργειακή κρίση είναι πρωτεύον θέμα. Είναι μεγάλο κίνδυνο σήμερα και σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλεων, σε επίπεδο ατομικό. Σε κεντρικό επίπεδο πρέπει οι χώρες, οι κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Τόσο απλό. Σε δε ατομικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, σε επίπεδο βάσης της κοινωνίας, θα πρέπει ο κόσμος να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές για τον ηλεκτρισμό του και για την θέρμανσή του. Αν θα μπορούσε να ληφθεί κάτι, ο κοινός παρονομαστής της προσπάθειας αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης είναι, νομίζω, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει και σε κεντρικό επίπεδο με την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και σε ατομικό, σε επίπεδο σπιτιών, οικογενειών, εταιριών, όπου θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα σε μια πόλη όπως η Λεμεσός. Υπάρχουν διάφορα σχέδια σε κεντρικό επίπεδο, τα οποία προωθούνται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με την διασύνδεση των οικιών με το ηλεκτρικό δίκτυο της αρχής ηλεκτρισμού. Πολλές οικογένειες, πολλά σπίτια έχουν συνδεθεί.
και κινούνται προς την κατεύθυνση και σε επίπεδο κοινωνίας πλέον σε ό,τι αφορά την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την κρίση του κόστου ζωής και τον αυξανόμενο πληθωρισμό, αν βλέπετε τις επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα της Λεμεσού και αν έχετε λάβει κάποια μέτρα σε τοπικό επίπεδο. Μα βέβαια, οι επιπτώσεις φαίνονται. Ασφαλώς η οικονομική κρίση, ο πληθωρισμός έχει αγγίξει όλες τις οικογένειες. Εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε μέσα από κοινωνικά προγράμματα να προλάβουμε την φτωχοποίηση κάποιων ευάλωτων ομάδων, να στηρίξουμε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, προσφέροντας τους είτε μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου μια στήριξη έμπραχτη σε είδη διατροφής, είτε και άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται και είναι αναγκαίες και έχουν πληγεί οι δυνατότητες των ανακαλύψουν των οικογενειών να καλύψουν αυτές τις υπηρεσίες εξαιτίας της κρίσης. Βρίσκεστε στην Αθήνα με αφορμή τη συμμετοχή σας στο Ολυμπία Φόρουμ. Θα υπογράψετε όμως και μία σειρά συμφωνιών. Μπορείτε να μας πείτε ναι, ποια λόγια για αυτές. Είμαι εδώ ακριβώς για να συζητήσω με άλλους συνάδελφους δημάρχους τις προκλήσεις τις μεγάλες που υπάρχουν και πώς οι πόλεις καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Και ταυτόχρονα με την ευκαιρία αυτή θα υπογράψουμε εκ μέρους του αρχείου της πόλης, του Δημοτικού Αρχείου Μουσείου και Κέντρου Ερευνών της πόλης, του οποίου είμαι πρόεδρος, ως Δήμαρχος Λεμεσού, μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μια δεύτερη συμφωνία με τον Πανελλαδικό Γυμναστικό Σύλλογο για θέματα αρχιακού υλικού, ανάδειξης της κοινής μας κληρονομιάς σε θέματα πολιτισμού και σε θέματα αθλητισμού. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη συμφωνία.